Λοιπόν, ήταν δυστυχώς συνεχισμένη άσκηνα. Τώρα μόλις ενημερωθήκαμε ότι η άλλη ιστορία των δύο ανδρών ακόμα εντοπίστηκαν αυτή τη φορά στον κόλπο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες, ο ένας γύρω στα 55, ο άλλος γύρω στα 42 ετών. Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται, ο ένας από τους δύο άνδρες βρέθηκε φτυνωμένος στα βράχια. Πίσω από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, η ιστορία των δύο ανδρών, όπως μας ενημερώνουν αυτή την ώρα, μεταφέρονται στο κρυό νοσοκομείο. Δηλαδή είναι 19 έως τώρα οι νεκροί αυτή τη. Μέχρι αυτή την ώρα είναι 19 τραγωδία. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία για το αν οι ιστορίες που βρέθηκαν σήμερα είναι ανάμεσα στους. Αυτό ναι. Πώς να το επιβεβαιώσω, γιατί πρέπει να γίνει ταυτοποίηση, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία μετά που δεν μπορείς τώρα. Μέχρι το πρωί ήταν 16 άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή τους και 6 που τους έψαχναν, οι αγνοούμενοι. Τώρα έχουμε 19 νεκρούς, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι οι επιπλέον από αυτούς που αγνοούνταν. Δηλαδή. Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη. Είναι πολύ γρήγορες οι πληροφορίες, οι οποίες μας έρχονται δυστυχώς άσχημες πληροφορίες μία μετά την άλλη. Και όλα όσα σας μεταφέρω είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ξέρεις, τώρα είναι και η ιστορία, Χρήστο, που άρχισαν, έπεσαν λίγο τα νερά, λίγο η λάσπη και μπορούν να έχουν πρόσβαση και σημεία που δεν είχαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Οπότε αρχίζει τώρα να βρίσκουν ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και ήταν σε δύσκολα προσβάσιμα. Να πω λίγο το νούμερο. Είναι 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ τα αντιπλημμυρικά έργα. Διάβαζα λίγο ολοξά την συνέντευξη της κυρίας Δούρου στην Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Αφήνει σοβαρότατες αιχμές σε συντρόφους της και παράγοντες του κόμματος που αντιδρούσαν σε αυτό το σχέδιο καθυστέρηση. Δεν το έχω διαβάσει καλά και δεν το ξέρω και καλά. Απομένω να σας περιμένω να το πούνε ειδικότεροι ημών. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι για 14 εκατομμύρια ευρώ χάσαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, 19 άνθρωποι. Και μετά έχει δίκιο ο κύριος Στεφανάκης να φωνάζει πιο πρωτογενές πλεόνασμα. Εντάξει, Βίκυ, μην σε κρατάμε τώρα, επειδή θέλεις και εσύ να κάνεις το ρεπορτάζ εκεί. Κύριε Βίκυ μας. Βλέποντας πάντοτε τις εικόνες εκεί από τη Μάδρα.